Ναι, Βίκτορα. Είσαι ο καλύτερος μου φίλος και σε ευχαριστώ πραγματικά για ό,τι έχεις κάνει για μένα. Αλλά δεν ξέρω, το χτεσινό ήταν κάτι... κάτι περίεργο. Να σου πω. Τι. Μήπως είδες ή σκεφτόσουν καθόλου τον Δημήτρη. Τον Δημήτρη. Ναι, τον είδα την προηγούμενη εβδομάδα στο θέατρο. Δεν μου το είπες. Δεν στο είπα γιατί πραγματικά τον έχω ξεπεράσει. Γιατί δεν σε πιστεύω. Θέλεις να μου πεις ότι τα φαντάστηκα όλα αυτά, επειδή ο Δημήτρης με παράτησε πριν 3 χρόνια. Ναι. Και έπαθες κατάθλιψη, Εσμήνη. Και επί 1,5 χρόνο ήσουν με θεραπεία, το θυμάσαι? Κοντέψαμε να σε χάσουμε. Είχα πάρει παραπάνω χάπια. Ξέρω πολύ καλά τι ήθελες να κάνεις, Εσμήνη. Έλα, σε παρακαλώ, γιατί στο μπάνιο, το χερούλι στην πόρτα που ανεβοκατέβαινε... Ρε, είχες πει αρκετά, το θυμάσαι? Και στόχο πήρες, Ισμήνη. Συνέχισες και μετά να πίνεις. Αχου, δεν με πιστεύεις και αρχίζω και νευριάζω σιγά σιγά. Τι θέλεις να σου πω, ρε, Ισμήνη? Είδες κάτι? Δεν είδα κάτι. Τότε τι? Δεν ξέρω, κάτι περίεργο, σαν μια παρουσία να υπήρχε στο σπίτι. Ποια παρουσία, μωρέ, τι παρουσία? Εντάξει, πιστεύουμε στο μεταφυσικό, παίξαμε και το παιχνίδι σου εχθές. Αλλά εσύ σε λίγο θα καταντήσεις σαν την ξαδέρφη της μάνας μου στο χωριό. Που όπου και να πάει, πετάει αγιασμό για τα κακά πνεύματα. Να σου πω, δεν τα θυμάσαι και πολύ καλά, Τα θυμάμαι. Τι θυμάσαι, μωρέ? Ούτε καν στο κρεβάτι σου δεν πρόλαβες να πας. Αποθυμήθηκες στο μπάνιο, το θυμάσαι? Ναι. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τα ξεχάσεις. Δεν ξέρω. Να μείνω σπίτι σου σήμερα, Απόψε αποκλείεται. Γιατί? Θα βγούμε με τους γονείς της Τάνιας. Λοιπόν, άκου. Πήγαινε στο σπίτι και κοιμήσου. Και σου υπόσχομαι ότι σήμερα τίποτα δεν θα συμβεί. Νομίζω ότι ζωρίστηκες λίγο με τον Δημήτρη. Τον είδες τώρα τελευταία και αναστατώθηκες. Αυτό είναι, έτσι? Ναι, ίσως να έχεις δίκιο. Και ότι δεν χρειάζεται να αναλώνεσαι για κανέναν. Εντάξει. Ο καθένας μας έχει μέσα του ένα μικρό θησαυρό, αλλά πρέπει ο άλλος να ψάξει να τον βρει και να τον ανακαλύψει. Τον θυμάσαι τον Αλέξη? Εκείνο το φίλο που συναντηθήκαμε στη σχολή. Α, ναι, το ψηλό με το σγρόμαλι. Ναι. Α. Ρωτούσε για σένα. Καλός είμαι. Θα κανονίσω μια συνάντηση. Εντάξει, μέσα. Έτσι, μπράβο. Σκάσε μου το ωραίο σου χαμόγελο. Λοιπόν, έλα, πάμε. Καλό το διάλειμμα, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε. Εντάξει.